Και να καλησπέρασουμε στη σύνδεση μας. Έχουμε τον κύριο Άγγελο Χρονά, τον γιατρό και ενταλμένο σύμβουλο υγείας των ζητημάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλο. Ευχαριστώ για την. Και εμείς ευχαριστούμε και έχουμε μια κατάσταση νομίζω εξαιρετικά δύσκολη. Δεν ξέρω κατά πόσο την είχατε αντιμετωπίσει σε όλο τον προηγούμενο χρόνο και σαν γιατρός, αναφέρομαι, αλλά και σαν στέλεχος της περιφέρειας Πελοποννήσου και να δώσουμε λίγο την εικόνα του ποια είναι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, αλλά και στην περιφέρεια. Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αρκετά δύσκολη. Είμαι το τρίτο γύρο του κορονοϊού. Όσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ζορίζεται, κάνουμε να μιλώνω μόνοι τους. Έχουμε ένα ζητηματάκι με την σωστή επιστροφή του ήχου σας. Κύριε Χρονά, λέγαμε λοιπόν για τα δύο ζητήματα. Εκείνο που έχει να κάνει με την περιφέρεια Πελοποννήσου και εκείνο που έχει να κάνει με την κατάσταση στην επικράτεια. Πολύ σωστά είπατε. Όπως είπαμε, είναι το τρίτο κύμα της πανδημίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας περνά και πάλι μια πολύ μεγάλη προετοιμασία. Τα νούμερα μιλούν από μόνοι τους. Όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές παλεύουν και πάλι τη μάχη κατά του κορονοϊού. Νομίζω έκανα και μια ανακοίνωση. Οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές, να αντιμετωπίσουμε και πάλι την πραγματικότητα, να μπορέσουμε να πειθαρχήσουμε στα απλά μέτρα υγιεινής. Καταλαβαίνω όμως απόλυτα ότι και η ψυχολογία του κόσμου είναι πλέον πιο επιφορτισμένη. Δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε όλοι μας έτσι, με την ίδια ευκολία να πειθαρχήσουμε στα μέτρα. Όμως πρέπει, όλοι το κάνουμε και όλοι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και ευελπιστώ ότι αυτό θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε να πιέζεται ιδιαίτερα. Και νομίζω ότι δεν είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, επαναλαμβάνω. Να πιέζεται ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά την εικόνα και στην Κορινθία και στην Αργολίδα, που τις τελευταίες ημέρες φτάνουν σε πολύ ψηλούς αριθμούς και μάλιστα σε νοσηλείες που είναι διαδοχικές, θα λέει κανείς. Δεν ξέρω τι διαθεσιμότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κλινών ΜΕΘ. Πάντως η κατάσταση είναι σχεδόν οριακή. Πώς θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτήν? Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρετε, έχετε ενημερωθεί και εσείς τα νούμερα, τα σημερινά είναι 105 κρούσματα έχουμε αυτή τη στιγμή. Μονάδες εντατικής θεραπείας, ήδη 9 συνανθρώπινες νοσηλεύονται σε μονάδες. Υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια ελάχιστα, maximum είναι 3 κρεβάτια που μπορούμε να διαθέσουμε στα νοσοκομεία μας. Ήδη και οι κλίνες αρχίζουν, έχουμε 148 νοσηλευόμενους αυτή τη στιγμή που είναι στα νοσοκομεία. Πρέπει να προνοήσουμε ώστε να μην φτάσουμε σε σημείο να μην μπορέσουμε να περιθάλψουμε τους Πελοποννήσιους. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας ζητούν όλοι, που μας ζητάνε οι λοιμοξιολόγοι, να πειθαρχήσουμε στα μέτρα, να τηρήσουμε την υγιεινή, να συνεχίσουμε τον εμβολιασμό όπως πολύ σωστά γίνεται αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής, να σας αναφέρω, στην Πελοπόννησο έχουμε περίπου 52.000 άτομα που έχουν εμβολιαστεί, 35.000 από αυτά έχουν κάνει την πρώτη δόση και 17.000 τη δεύτερη δόση. Έχουμε ακόμα απορίες προς αυτό. Οφείλουμε όμως να δημιουργήσουμε αυτό το λεγόμενο τείχος ανοσίας που θέλουμε και να φτάσουμε το θεμητό στόχο που είναι γύρω στο 60-70%. Και ένα ακόμη ερώτημα, γιατί βλέπετε κι εσείς την όλη ανησυχία που υπάρχει από τις εκτιμήσεις που δίνονται από τα στοιχεία των μετρήσεων για τα λίμματα. Θέλω λίγο, δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την επιστημονική, να το πω έτσι, προσέγγιση, αλλά να σας ρωτήσω κατά πόσο πώς πρέπει να ανησυχούμε με αυτή την αντανάκλαση που, για παράδειγμα, σε όλες τις πόλεις Πελοποννήσου, για την Καλαμάτα σήμερα είδαμε ότι έδειξε ότι υπάρχουν περί τα 800 κρούσματα σε ενεργό φορτίο κορονοϊού. Πόσο θα πρέπει αυτό να μας ανησυχεί και τι μας δείχνει για τη συνέχεια? Κοιτάξτε, βέβαια, για να αξιολογήσουμε απόλυτα αυτά τα νούμερα, πρέπει να απαιτούνται καθημερινές δειγματοληψίες όλο το 24ωρο, να διευκρινίσω στον κόσμο. Σαφώς όμως είναι δείκτης ανησυχίας, όπως έχετε πει και εσείς. Έχουμε μεγαλύτερους δείκτες ανησυχίας σε άλλες περιφερειακές ενότητες, να αναφέρω, όπως είναι η Αρκαδία, η Αργολίδα και η Κορινθία αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο νομός Μεσσηνίας, όμως είναι ένα νούμερο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Πρέπει να συνεχίσει ο κόσμος, εφόσον υπάρχει παροχή μέσω του ΜΕΟΔΗ και υπάρχει επάρκεια στα τεστ, να κάνουμε όσο πιο συχνά τεστ, ή αν νομίζουμε ότι έχουμε έρθει σε πιθανό κρούσμα, να κάνουμε τα τεστ, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον αριθμό αυτόν, τον πιθανό αριθμό που μπορεί να είναι όντως ανησυχητικός αυτή τη στιγμή που λέτε. Ευελπιστώ όμως να μην επιβεβαιωθεί. Να κρατήσουμε λοιπόν όλες αυτές τις αναφορές και χρειάζεται, όπως είπατε κι εσείς, έστω να γίνει μια τελευταία προσπάθεια προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου με έναν τρόπο να υπάρξει μια ανάσχεση σε αυτό το τρίτο κύμα που κυριολεκτικά μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εξίσωση είναι και οι μεταλλάξεις, τις οποίες πλέον τις αντιμετωπίζουμε και στην Πελοπόννησο.
Βεβαίως. Και εφόσον το καμπανάκι μας χτυπά, δεν οφείλουμε να το αγνοήσουμε. Οφείλουμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να ακολουθήσουμε τα μέτρα υγιεινής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ θερμά.